Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, όλοι νιώθουμε ασφάλεια μέσα στην άνεση του σπιτιού μας. Είναι το μόνο μέρος όπου μπορούμε να χαλαρώσουμε απόλυτα, χωρίς να νιώθουμε ευάλωτοι. Μα δυστυχώς, εκτός από κρυφά δωμάτια, στις σκοτεινές γωνιές του μέρους, που νομίζουμε πως ξέρουμε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να κρύβεται κάποιος άγνωστος, που πολλές φορές μπορεί να έχει σκοπό να κάνει κάτι κακό σε εμάς τη στιγμή που νομίζουμε πως είμαστε ασφαλείς. Σήμερα θα δούμε 4 περιπτώσεις τέτοιων επικίνδυνων ανθρώπων που βρέθηκαν κρυμμένοι σε σπίτια. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Τον Σεπτέμβριο του 2013, ένα σπίτι κοντά στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο είχε αρκετή κίνηση, με πολλοί κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται. Και γι' αυτό στην αρχή οι 9 φοιτητές που ζούσαν εκεί δεν το θεώρησαν ασυνήθιστο το να βρίσκουν τα ντουλάπια ανοιχτά ή το πορτάκι του φούρνου μικροκυμάτων να μην είναι κλεισμένο. Ωστόσο, αυτό συνέχισε να συμβαίνει. Οι φοιτητές άρχισαν να ερευνούν αυτά τα περίεργα συμβάντα και αυτό τους έκανε τελικά να αναρωτηθούν για το τι βρισκόταν πίσω από την κλειδωμένη πόρτα στο υπόγειο. Πριν τα περίεργα αυτά συμβάντα ξεκινήσουν, οι φοιτητές νόμιζαν πως η πόρτα ήταν κάποιο βοηθητικό ντουλάπι. Έτσι, κάποιοι αποφάσισαν να προσλάβουν μια ομάδα συντήρησης για να τους βοηθήσουν να σπάσουν την πόρτα. Όταν τελικά την έσπασαν, από πίσω βρήκαν ένα πλήρες επιπλωμένο δωμάτιο με βιβλία και χειρίδια, φωτογραφίες, ακόμα και ένα νεροχύτη και τουαλέτα. Εκείνη τη νύχτα κιόλας άλλαξαν κλειδαριές στο σπίτι. Ο καταπατητής, ο οποίος ήταν επίσης φοιτητής και του συστήθηκε μονάχα ως Τζέρεμι, ήρθε αργότερα σε επαφή με τα άτομα που ζούσαν στο σπίτι και του ζήτησε αν γινόταν να μαζέψει τα πράγματά του από το δωμάτιο. Πράγμα που του το επέτρεψαν. Ένας από τους ένοικους του σπιτιού είχε δει τον Τζέρεμι, μα νόμιζε πως ήταν φίλος κάποιου. Ο Τζέρεμι είχε πάρει το κλειδί του σπιτιού από τον ξάδερφό του, ο οποίος είχε ζήσει στο σπίτι το περασμένο καλοκαίρι. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση, ο καταπατητής δεν είχε κακό σκοπό. Αυτό δεν ισχύει όμως για τους υπόλοιπους αυτής της λίστας. Όσο Σεπτέμβριο του 1941, ο Θεόντορ Έντουαρντ Κόνεϊς είχε μείνει άστεγος και γι' αυτό αποφάσισε να επισκεφθεί τον παλιό του φίλο Φίλιπ Πίτερς, τον οποίο δεν είχε δει για πολλά χρόνια. Όταν ο Κόνεϊς έφτασε στο σπίτι στο Ντένβερ του Κολοράντο, το βρήκε άδειο και ξεκλείδωτο. Ο Πίτερς είχε επισκεφθεί τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, η οποία είχε ένα ατύχημα. Έτσι ο Κόνεϊς μπήκε μέσα στο σπίτι. Μέσα βρήκε μια μικρή πόρτα που οδηγούσε σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο στη σοφίτα. Ο Κόνεϊς, που ήταν πολύ μικρό στο μέγεθος, κατάφερε να μπει στο δωμάτιο και αποφάσισε πως ήταν καλύτερα να μείνει εκεί για το χειμώνα από ό,τι στους δρόμους. Έμεινε εκεί μέσα για εβδομάδες. Όποτε ο Πίτερς έφευγε από το σπίτι, εκείνος ξεγλιστρούσε έξω από την κρυψώνα του, έτρωγε το φαγητό τους και πήγαινε στο μπάνιο. Αυτό κράτησε μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Εκείνη την μέρα, ο Κόνεϊς άφησε την κρυψώνα του και πήγε στην κουζίνα, όπου άρχισε να μαγειρεύει, μα ο Πίτερς δεν είχε φύγει ακόμα. Για την ακρίβεια κοιμόταν στον καναπέ και τρόμαξε όταν είδε τον Κόνεϊς, μιας και είχε πολλά χρόνια να τον δει και δεν τον αναγνώρισε. Ο Κόνεϊς επιτέθηκε στον 73χρονο φίλο του πάνω στον πανικό του και το έλυσε το κεφάλι χτυπώντας τον με τη λαβή ενός όπλου που είχε βρει μέσα στο σπίτι. Αντί να φύγει όμως, αποφάσισε να γυρίσει ξανά στην κρυψώνα του. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο του εγκλήματος όταν κάποιοι φίλοι του Πίτερς είχαν ανακαλύψει το σώμα του. Μα η αστυνομία δεν κατάφερε να βρει τι είχε συμβεί. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ήταν κλειδωμένα, οπότε δεν ήταν σίγουρο για το πόσο ο δολοφόνος μπήκε και στη συνέχεια βγήκε από το σπίτι. Λίγο καιρό αργότερα, η γυναίκα του Πίτερς επέστρεψε στο σπίτι και προσέλαβε μερικές νοικοκυρές. Ωστόσο, εκείνες συνέχεια παρετούνταν αφού λέγανε πως ήταν σίγουρες πως το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Έτσι, η χείρα κατέληξε να μετακομίσει στο σπίτι του γιού της. Ο Κόνεϊς από την άλλη έμεινε εκεί ακριβώς που ήταν. Όταν τυχαίοι περαστικοί περνούσαν μπροστά από το σπίτι, έλεγαν πως έβλεπαν φώτα ή άκουγαν περίεργους θορύβους. Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι για άλλη μια φορά και ξανά δεν μπόρεσε να βρει κάτι, έτσι ο κόσμος θεώρησε πως ήταν στοιχειωμένο. Τελικά η αστυνομία άρχισε να περιπολεί γύρω από το σπίτι. Στις 30 Ιουλίου του 1942, 11 μήνες από τη μέρα που είχε μετακομίσει εκεί, η αστυνομία τελικά είδε τον Κόνεϊς να μετακινεί μια κουρτίνα και έτσι να αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Όρμησα μέσα στο σπίτι και έπεισε τον Κόνεϊ στη στιγμή που προσπαθούσε να μπει στο στενό του δωμάτιο. Πάντα θεωρούσαν πως αυτή η πόρτα ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει οποιοδήποτε εκεί. Ο Κόνεϊ συνελήφθη και καταδικάστηκε για το φόνο του Πίτερς. Πέθανε στις 16 Μαΐου του 1967 στη φυλακή. Ο Κάρλο Καστεγιάνος Φέρια πρωτογνώρισε την Μισελ Φρέντενμπουργκ Όνιον σε ένα νοσοκομείο στην Ουάσιγκτον στο οποίο δούλευαν. Ο Κάρλο ήταν καμαριέρης, ενώ η Μισελ ήταν διευθύντρια του τμήματος φυσιοθεραπείας. Αφού γνώρισε την Μισελ, ο 32χρονος καμαριέρης έπαθε μονή μαζί της και άρχισε να την παρακολουθεί. Κάποια στιγμή εκείνη άφησε τα κλειδιά της αφύλακτα και ο Κάρλο τα έκλεψε. Έβγαλε την κλειδιά και της τα επέστρεψε χωρίς εκείνη να το καταλάβει. Μία μέρα ο Κάρλο μπήκε στο σπίτι του θύματός του και έκρυψε μια κάμερα στο γραφείο της και μία στην κρεβατοκάμαρά της. Τότε, όποτε άκουγε την κοπέλα και το αγόρι της να έρχονται στο διαμέρισμα, κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι.
κατάφερε να το κάνει αυτό για 2 μέρες μέχρι που το αγόρι της Μισελ το κατάλαβε και τον έπιασε. Κάτω από το κρεβάτι, ο Κάρλ είχε μαζί του προφυλακτικά λαστιχίνια γάντια, μια λαξιά ρούχα και ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Όπως ήταν φυσικό, συνελήφθη. Η αστυνομία έψαξε το σπίτι του και βρήκαν 6 φωτογραφίες του θύματος, αλλά και μια στίβα από φωτογραφίες που δεν είχε εμφανιστεί ακόμα, μαζί με ένα βίντεο από το πρώτο γάμο του θύματος. Φαίνεται πως ο Κάρλ είχε μπει μέσα στο σπίτι του πρώην άντρα της Μισελ για να αποκτήσει υλικό. Καταδικάστηκε σε 38 μήνες φυλάκιση. Απλώς φανταστείτε πως θα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι για 2 μέρες με τέτοιες προθέσεις. Ευτυχώς τίποτα χειρότερο δεν συνέβη. Η Τρέισι ήταν μια νύπαντρη μητέρα 5 παιδιών που ζούσε στο Rock Hill της Νότιας Καρολίνα. Τον Σεπτέμβριο του 2012 άρχισε να παρατηρεί περίεργους θορύβους που ερχόντουσαν από τη σοφίτα και πρόκειες που έπεφταν από την οροφή. Η Τρέισι και 2 από τους γιους της πήγαν στη σοφίτα για να ερευνήσουν, μα δεν βρήκαν τίποτα το αφύσικο. Τα παιδιά της νόμιζαν πως απλώς φαντάζονταν πράγματα, μα εκείνη ήταν σίγουρη πως κάτι δεν πήγαινε καλά και νιώθε μεγάλη ανησυχία. Μια νύχτα, ενώ η Τρέισι δούλευε στο λάπτοπ της, καθισμένη στο δωμάτιό της, ένα κομμάτι γύψου έπεσε πάνω από το ταβάνι λόγω κάποιας κίνησης εκεί πάνω. Ένα άλλο βράδυ, κατά τις 2.30 τα ξημερώματα, η Τρέισι άκουσε ένα δυνατό θόρυβο και ήξερε πως κάτι ήταν εκεί. Έβαλε τον ανιψιό της να ξαναψάξει τη σοφίτα. Εκεί, χωμένο σε μια γωνία, βρισκόταν ο πρώην της Τρέισι, με τον οποίο είχε χωρίσει πριν 12 χρόνια. Φαίνεται πως ο πρώην της ζούσε στη σοφίτα τους για περίπου 2 εβδομάδες. Πριν 90 μέρες περίπου είχε βγει από τη φυλακή όπου είχε μπει επειδή είχε κλέψει το αμάξι της Τρέισι. Στην σοφίτα βρήκανε ποτήρια που περιείχαν περιττώματα και ούρα. Βρήκανε επίσης μια τρύπα πάνω ακριβώς από το δωμάτιο της Τρέισι που είχε ανοίξει για να την παρακολουθεί. Ο πρώην ξέφυγε όμως και δεν είχε υπάρξει αναφορά για τη σύλληψή του. Αυτό σημαίνει πως ένας επικίνδυνος άνθρωπος βρίσκεται ακόμη και έξω. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Γράψτε μας στα comments τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.